Ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 15 το βράδυ, αποκλειστικά στο Cita Vision Sports 7. Η πάσα από τον Μόισοφ. Στην άμυνα είναι ο Μόισοφ, δεξιά αριστερά ο Καταλάκης, στο κέντρο της άμυνας ο Μουρίγιο. Χαμηλά η μπαλιά με τον Φλωριάν, ανάμεσα σε δύο το γύρισμα. Η μπάλα είναι έξω. Κόρνερ είναι τελικά, κάπου βρήκε πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Σε μια καλή προσπάθεια το ΑΠΟΕΛ με αλωνεύτη να κάνει κίνηση, να πλησιάζει, να βγάζει και την σέντρα. Περιμένει ο Ντεκαμάργο. Η κεφαλιά πάει προς τα πίσω. Έρχεται ο Βινίσιους. Φάση που συνεχίζεται. Εφρέμ το σουτ κόντρα. Νομίζω κόρνερ είναι out τελικά. Έχω εντύπωση εδώ. Πρέπει να δούμε το replay. Ίσως να βρει και σε αντίπαλο. Κεφαλιά του Ντεκαμάργο, του Βινίσιους και μετά ο Εφρέμ. Ναι, βρήκε καθαρά πάνω κιόλας. Καθαρά πάνω στον Καταλά. Πολλοί κόσμος ήταν στα καρέ του Μίνιο. Τώρα εκτελεί ο Αλωνεύτης και αλληγορία έξω από την κεφαλιά του Πιέρου Σωτηρίου. Στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα στα μετώπισε να μην προκύψουν διάδρομοι ώστε να απειλήσουν οι αντίπαλοι, γιατί είναι και οι δύο επικίνδυνοι μεσοεπιθετικά. Ο Πιέρος τα κάνει όλα σε αυτή τη φάση, κάνει και το γύρισμα για τον Εφρέμ. Γύρισμα στον Εφρέμ, συνέχεια δεν υπάρχει, ζητούν φάουλ σε σπρώξιμο του Λαρένα ή το Αποέλ. Αλωνεύτης, η φάση που συνεχίζεται. Αλωνεύτης κράτησε μπάλα. Ο Εφρέμ μπερδεύτηκε, κρατάει ο Αλωνεύτης. Πιέρος Σωτηρίου. Η κόντρα εδώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο παράβαση. Πάμε να δούμε εδώ πρώτα την φάση με τον Εφρέμ να έρχεται. Εντάξει, σπρώχνει ο Λαρένα. Θα μπορούσε πάντως να δοθεί φάουλ εδώ. Στην συνέχεια η φάση με τον Αλωνεύτη. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Πέφτει μόνο στο Αλωνεύτη. Υπάρχει φάουλ στην συγκεκριμένη φάση. Βινίσιους, Αλωνεύτης, η προβολή καλή. Η μπάλα πάει στον Εφρέμ. Το σουτ, το Μίνιο. Στο 17ο λεπτό τώρα με τον Εφρέμ, με πολύ φάτσο Μίνιο με τις γροθιές, απομακρύνουν όπως η της ΑΕΚ. Αντρέα Βιολάρη, ΑΕΚ, η οποία με τα δεδομένα που βλέπουμε όσον αφορά κενό είναι κάτω, ο Μίνιο έχει πρόβλημα τραυματισμού και δείχνει όντως να πονάει. Να δούμε πού έχει χτυπήσει ακριβώς, γιατί με τον Μίνιο από εδώ δεν φαίνεται. Προφανώς ό,τι έχει συμβεί είναι στο πάτημα όπως προσγειώνεται ο Μίνιο. Εδώ... Βέβαια, εδώ βλέπουμε και το replay. Fair play και από τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ. Χειροκροτούν όλοι εδώ μπροστά από τη δυτική κερκίδα τον άτυχο Ρούμπεν Μίνιο, ο οποίος θα πάει εκτός. Μέσα ο Αντώνης Γιοργαλίδης που επιστρέφει στο ΓΑΣΥΠΗ. Αντίπαλος του ΑΠΟΕΛ για μία ακόμα φορά, αυτή τη φορά με την φανέλα της ΑΕΚ. Για την ώρα υπάρχει σαφώς αγωνία. Θα ενημερωθούμε σε λίγο για ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα. Ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Τρισκόφσκι εκτός εστίας ο Βάτερμαν. Εδώ η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία. Κοράν, τεράστια φάση, πρώτη κλασική στο παιχνίδι, στο 22. Και κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, το λάθος στα μετώπιση. Βγαίνει ο Βάτερμαν πάρα πολύ, τσιμπάει ο Τρισκόφσκι. Το γύρισμα στον Ακοράν, ο οποίος είναι μόνος του και χάνει μια κλασική ευκαιρία. Η πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι είναι στο 22ο λεπτό. Για την ομάδα της ΑΕΚ τραβάνε τα μαλλιά του στην κερκίδα, το βλέπετε εκεί στο πλάνο. Ο Ακοράν τιματάς. Σέντρα με στόχο τον Σωτηρίου, κεφαλιά. Ο Πιέρος πήρε μπάλα, το σούτ η κόντρα πάνω στον Μουρίγιο. Νέο σούτ μακρινά από τον Μωράης στις αρχές του προηγούμενου μήνα, 3 Ιανουαρίου. Μάλιστα στην αρένα της ΑΕΚ με 3-1 για τη 17η αγωνιστική. Το ΤΕΤ, ο οποίος έχει πρόβλημα, κρατάει και αυτό στο κεφάλι του. Δύο πιθανότατα σοβαρά προβλήματα. Παναβάζω, ελπίζω να μην είναι σοβαρά προβλήματα για τους παίχτες της ΑΕΚ. Πρώτα ο Μίνιο, τώρα ο Τέτε. Και υπάρχουν και πάλι έτσι κάποια χειροκροτήματα, χειροκροτήματα από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΚ που θέλει να βγει μπροστά με τον Ορτίθ. Επικίνδυνη κατάσταση. Σέντρα χαμηλά, έρχεται ο Φλωριάδο, κάνει γκολ. Έχει μπει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Γάλλος κάνει τον ηρεμένο ντεμπούτο με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η πάσα από τον Φλωριάν θα πάει στον Ορτίθ. Βρίσκει χώρο την κίνηση του Γάλλου ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές και μπαίνει ανάμεσα στα δύο στόπερ, μάλλον στο Μερκή και στον Ερτιματά. Δεν τον βλέπουν τον Γάλλο οι δύο παίκτες του ΑΠΟΕΛ και αυτός θα κάνει τη ζημιά. Βλέπετε στην πλάτη του Ερτιματά, στο σώμα του Φλωριάν, στο δοκάρι και μέσα. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχει και τύχη. Ο Ερτιματάς με την πλάτη, ο Φλωριάν με το σώμα και η μπάλα στα δίχτυα. Για να μπορέσει να έχει η παλιά για τον Τρισκόφσκι. Εδώ υπάρχει φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Παίζεται, λέει ο διαιτής. Τσίμπησε μπάλα ο Νικόλας Ιωάννου. Πρέπει να δούμε αν έχει κάνει παράβαση. Πάντως το χέρι έτσι όπως πάει στον νόμο του Τρισκόφσκι δεν είναι ικανό να τον γκρεμίσει. Νομίζω ότι αν δινόταν φάουλ θα ήταν αυστηρό. Απ' την άλλη δεν θα έλεγε κανένα τίποτα στον διαιτή.
Περιμένουμε να εκτελεστεί το κόρνερ του Αλονεύτη. Αυτό γίνεται τώρα. Πάλι με φάλτσο, η κεφαλιά. Γκολ έξω! Τεράστια ευκαιρία. Βλέπετε, ο Γιοργαλίδης κάνει έξοδο, δεν βρίσκει μπάλα και είναι ο Πιέρο Σωτηρίου αυτός ο οποίος θα κάνει την κεφαλιά. Με την μπάλα να πηγαίνει προς τα πίσω και τον παίκτη του Αποέλ. Πάλι για τον Ιωάννου. Κάνει κίνηση, ήθελε να περάσει το Λαρένα. Κρατάει ο νεαρός, κάνει και το σουτ. Η μπάλα, κόρνερ είναι. Λαρένα. Κάνει πάσα, πήρε ο Τρισκόφσκι. Κάνει και το σουτ ο Βάτερμαν. Ευκαιρία για την ΑΕΚ, το γύρισμα. Τεράστια ευκαιρία. Και κοιτάξτε εδώ, τον Τρισκόφσκι να κάνει το σουτ. Τον Βάτερμαν να ευθυδιάστε. Ο Ορτίθ, η μπάλα, ένα βήμα, ένα κλικ πριν από τον Φλωριάν, ο οποίος έφτασε κοντά στο 0-2. Τον Βινίσιους, τον Μωράη, στο απόλυτο που παραμένει κοντά. Η πάσα, Ντεκαμάρκο, ευκαιρία, τεράστια απόκριση του Γιοργαλίδη. Λοιπόν, εδώ η προηγούμενη φάση. Πάσα στον Ντεκαμάρκο. Να το ξαναδούμε αν υπάρχει offside. Νομίζω ότι πρέπει να καλύπτει, όχι από αυτό το replay. Εδώ θα φανεί πόσο σπουδαία απόκριση. Πολύ ωριακή, μπορεί να είναι και offside. Είναι πιο μπροστά ο Ντεκαμάρκο. Είναι λίγο πιο μπροστά ο Ντεκαμάρκο. Το απόλυτο που επιμένει. Εφρέμ, πέρασε, ευκαιρία για το Απόλ, μέσα στην περιοχή. Ο Ντεκαμάρκο, το σουτ, κόντρα, νέο σουτ έξω. Ο Μωράης, μεγάλη απόκρουση, η μπάλα βγαίνει σε κόρνερ τελικά και όχι out από την προσπάθεια του Νούνο Μωράης. Το Απόλ εδώ φλερτάρει, το Απόλ που βγαίνει τώρα μπροστά με το Μερκή. Η σέντρα με στόχο τον Σωτηρίου, κοντρολάρει μέσα στην περιοχή, ανάμεσα σε δύο. Οι κόντρες, το λάθος, ο Πιέρος, 1-1. Το λάθος της άμυνας του Αποέλ και ο Σωτηρίου κάνει αυτό που έκανε και πέρσι, σε αυτό εδώ το γήπεδο δηλαδή, να πετύχει γκολ απέναντι στη ΑΕΚ. Να δούμε και τη φάση. Το replay σέντρα από τον Μπερκή. Ο Σωτηρίου κάνει μεν το κοντρόλ, δεν μπορεί εδώ και κοιτάξτε, το λάθος που γίνεται από τους αμυντικούς της ΑΕΚ, κακή αντίδραση και από τον Λαμπάν, δεν μπορεί ο Γιοργαλίδης. Αποέλ, ΑΕΚ 1-1 με την κακή αντίδραση από τον Άντερ Μουρίγιο. Δεμπούτο του Μητίδη στο φετινό πρωτάθλημα με την επιστροφή του στην ΑΕΚ σε πολύ λίγο. Το κόρνερ που εκτελείται. Μπάλα απομακρύνεται, ο Ιωάννου το σούτ έξω. Ζητάει ο Γιαννιώτα, κρατάει ο Μπαράλ τώρα για τον Γιαννιώτα. Να δούμε αν θα κάνει κίνηση να μπει. Θα περάσει ο Γιαννιώτα. Ωραία κίνηση, επικίνδυνα τώρα το Αποέλ. Το σούτ έξω από τον Φακούντο Μπερτόλιο. Γιαννιώτας τώρα εκτελεί, κεφαλιά έξω.